Συγκλονίζει νέα τραγωδία που γράφτηκε το μεσημέρι στην άσφαλτο. Τρει φίλοι από την Αίγυπτο αφήχθηκαν το πρωί στην χώρα μα με σκοπό να εργαστούν στην Λέμεσό και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Από το αεροδρόμιο του παρέλαβε ομοεθνή του που διαμένει μόνιμα στην Κύπρο. Στο ταξίδι τη επιστροφή, η μοίρα του έπαιξε το χειρότερο τη παιχνίδι. Αποτέλεσμα τη σύγκρουση, τη αυτή ήταν δύο πρόσωπα να χάσουν τη ζωή του και δύο άλλα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, τέσσερα συνολικά πρόσωπα να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Το διπλό όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε βία με προπορευόμενο φορτηγό. Οι τέσσερις επιβαίνοντες του μυραίου οχήματο ήταν εγκλωβισμένοι για περίπου 20 λεπτά στο όχημα. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα θανατηφόρα σύγκρουση προκαλούν σοκ. Όλα ξεκίνησαν όταν το φορτηγό επιχείρησε να σταθμεύσει στην λωρίδα ασφαλεία, εξαιτία μηχανή. Απεκόπηκε ο άξονα του αυτοκίνητου με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα. Αυτοκίνητο που ακολουθούσε φαίνεται στη δεξιά πλευρά, στην προσπάθεια του πιθανώ να αποφύγει τον άξονα. Ε, κάτω από συνθήκε που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, πλάγιο λύστησε με αποτέλεσμα να χτυπήσει βία στο πισινό δεξιό μέρος του φορτηγού. Στο τροχείο ενεπλάκησαν άλλα δύο χήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άλλος τραυματισμός. Στη σκηνή εγκλήθηκε εμπειρογνώμονας της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας για να ετοιμάσει έκθεση για να δούμε κάτω από ποιε συνθήκε αποκόπηκε ο άξονα. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία φαίνεται πω οι επιβαίνοντε του διπλοκάμπινου δεν έφεραν ζώνη ασφαλεία. Στον οδηγό του φορτηγού διενεργήθηκε έλεγχο αλκοόλη με μηδενική ένδειξη. Από το φοβερό τροχείο δυστύχημα, για περισσότερο από 5 ώρε ο αυτοκινητόδρομο παρέμεινε κλειστό με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.